Η κυβερνητική παλιλία των Αθηνών, οι μαριονέτες των Αθηνών που παριστάνουν την κυβέρνηση, είναι έτοιμοι να προσυπογράψουν μια συμφωνία. Πειρά κατά τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεξε, απέλυσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπροσώπους του τύπου. Ο πρόεδρος της ΛΑΕ, με αφορμή την επέτειο των 76 χρόνων από την ομαδική εκτέλεση που πραγματοποίησαν οι Ναζί στο Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, κατήγγειλε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρει. Απέρριψε δηλαδή το αίτημα να ανακηρυχθεί σε μαρτυρικό τόπο το Κοντομαρί. Κάνω λοιπόν αυτή την καταγγελία, διότι δείχνει την ντροπή και το όνειδος που κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα. Το αίτημα κατατέθηκε το 2012 κατά τη διάρκεια της θητείας της τρικομματικής κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά με Υπουργό Εσωτερικών τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Εμείς από την πλευρά μας επαναφέρουμε το αίτημα και καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να επανεξετάσει αυτή την κατάπτυστη απόφαση και να προχωρήσει στη δικαίωση των εκτελεστέντων, να ανακηρυχθεί το Κοντομαρί μαρτυρικός τόπος. Και νομίζω ότι αυτή είναι, θα πρέπει να είναι μια απέτηση όχι μόνο των συμπολιτών μας στο Κοντομαρί, αλλά όλου του χανιώτικου λαού, όλων των πολιτών της χώρας μας. Πάντως δεν έχει δοθεί εγγράφος η απάντηση αλλά και το σκεπτικό της απόφασης. Επιπρόσθετα επανέφερε το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου που υπολογίζονται σύμφωνα με μελέτη του λογιστηρίου του κράτους ότι ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που λέμε εμείς και ζητάμε είναι αυτά τα στοιχεία, αυτά τα ποσά που έχει καταγράψει τεκμηριωμένα το Γενικό Λογιστήριο να εγγραφούν στον προϋπολογισμό ως απαιτήσεις της χώρας μας απέναντι στη Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν με βάση το Γενικό Λογιστήριο να γράφονται όσα χρωστάμε ή υποτίθεται ότι χρωστάμε και να μην γράφουμε τις απαιτήσεις που έχουμε από εύλογα χρέη, νόμιμα χρέη τρίτων προς τη χώρα μας. Σχετικά με την πολιτική διαπραγμάτευση και τους δανειστές αλλά και τη διευθέτηση του χρέους, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας έκανε λόγο για δημοκρατική ανατροπή, διαγραφή χρέους και μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Επιβεβαιώνουν την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη δημοκρατική ανατροπή στη χώρα. Να πεταχτεί στη θάλασσα η μνημονιακή πολιτική σαβούρα της χώρας πριν βυθίσει όλο το εθνικό και κοινωνικό σκάφος. Και εμείς έχουμε εναλλακτική πρόταση για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε και από τα μνημόνια και από την πνιγυρή λιτότητα. Και αυτή η εναλλακτική πρόταση σημαίνει εθνικό νόμισμα και ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Τέλος, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμησε ότι ο αγώνας κατά της εκχώρησης του αεροδρομίου Γιάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων και η διεκδίκηση του προκειμένου επιστρέψει στον έλεγχο του κράτους συνεχίζεται.